Πατρί και το Υιό
και του Αγίου Πνεύματι νυχαίοι. Έχεις αιώνας των αιώνων. Αμήν πάσα πρωίεν εσάτων των Κύριων. Θαναήλου από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγου αλιεύειν, λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημίν σε εσύ. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης, έστι ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, ου με εντίδησαν οι μαθητέ, ότι ο Ιησούς εστί. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία, μύτη προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό, ου, ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και βρίσετε. Έβαλονούν και ουκέτι αυτού ελκύν σε ίσχυσαν από του πλήθου των νυχτίων. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος τον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί. Τον επενδύτη διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Ιδεάλτη μαθηδέ το πλοιάριο ήρθον, ουγαρίσον μακράν από της γης. Αλλός, από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των νυχτίων, ουσούν απέβησαν εις τη γην, βλέπουν συναθράκι αγκυμένοι και ο ψάριον επικείμενον και άρτον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εν έγκατε από τον ψαρίον, ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίχτυον επί της γης, μες το νυχτίο μεγάλων, 153. Και το σου των όντων που και σπίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν. Σύτηση, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον. Και δίδωσιν αυτοίς και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στους μαθητές αυτού. Εγερθείς εκ νεκρών. Βόσασι Κύριε, βόσασι.
Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλου νουκίδαμε, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Και η κολομιδή των
ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των υπτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημα μου. Αναστάσω Ιησούς από ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και καταπέμψον εθιμάστα λέησου τα πλούσια. Πρεσβείεσις παραχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμιων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφίων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλενίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξων Μεγάλων Μάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ερμήλου και Στρατονίκου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων. Ηγετεύομεν σε μόνε πολυελέε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε. Παναγίο και αγαθό και το ποιο σου πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Επεφάνει σήμερον την Οικουμένη και το φως σου, Κύριε, σημειώθη εφ' ημάς εν επιγνώση γυμνούντας. Ήρθες, εφάνεις το φως του απρόσεχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως πάρικη, δειχνήμενη και παρεπίδημη, καλύβας πηξάμενη, εν τεσσερίδης σαφώς εισκύσατε, όσοι γύμνωσι κοσμηθέντες αρετών εν δύση, σύμμορφοι γεγονότες των Χριστού παθημάτων, διό και υπομείνατε των βαρβάρων σφαγή, και νη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο φως ο σημάτιον περιβαλλόμενος, τα ρήθρα περιβάλλεται τα Ιορδάνια.
Χριστός ο Θεός ημών, άνωθεν μαρτυρούντος του Πατρός το συνθρόνο, κάτωθεν προσφυτώσεις της του Πνεύματος δόξης. Αυτός εστίν ο φωτίζων και αγιάζων ημός. Έτσι και έτσι εν ειρήν του Κυρίου δαϊθώμεν, αντιλαβούσες εν ελέησον και διαθέσον ημάς ο Θεός του την πάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης. Παναγία Θεοτόν και σώσον ημάς. Αλλήνης και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραστώμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών, και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Που καίτη το κράτος του θανάτου εις ίση, κατέχει τους βαντούς. Χριστός βάλ κατήρθε συντρίβων και δύο τας δυνάμεις αυτούς. Δεν πήρε ο Άδης, προφήτες, συμφώνους αγάλλονται, επέστη λέγοντες, σωτής της εμπίστης. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Και η κτήση λεπόσα συν τη προφήτε και ρηψάλου σάση των επινίκαιων Αθήνων. Το λύτρο τίμο Θεό το καταλύσαν την ήλθανά του την δύναμη. Αλλά ράξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τη Εξαδάμ. Ξύλων του τον εισήγαγε. Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση. Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση. Ερμίδου και Στρατονίκου. Η αυτή μέρα νήμητος ο πατρός ημών Ιακώβου του Αποτής Νησίδεως. Η αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Αθανάσιος δαυριζόμενος τελειούτης. Η αυτή μέρα ο Άγιος Αρχόμενος και Παπυρίνος εν ποταμό τελειούντης. Η αυτή μέρα τα εγγένεια της μονής του προφήτου Ηλίου της καλουμένης του Βαθέως Ρίακος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημώς. Αμήν. Με τα βρόγκων, βορών αιώνων, τσι
σαν απρόσιτον εις την ιδίαν, μόνος προσιτήν, εις Θεός κάτι λάγει. Ημεν τον εξεφύνες υπάνον βίο ή κομπατή, ον καθρός εξηρέξαντον, νεφυσινούντος, συμπίγονος πέλον, φωταγός εξόρουσεν ανθρώπων γένους, λόγος θεμουζών και βρωτών δρομητίαν. Έφλεξε λιθρό των δραγόντων τα σκάρας, ότι σκαμίνου την μετάρση οπλόγαν, νέους φέρουσαν ευσεβείς κατευνάσας, την δισκάθεκτον ακλήν εξαμαρτίας, όλην πλήνην δε, την γλώσσο του Πνεύματος. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ελευθέραμεν η κτήση γνωρίζεται, είδε ποτός η πρίνε σκοτισμένη, μόνος στενάζει τους σκότους ο προστάτης, νυν ευλογήτων συντόνος των αιτίων, η πριν τάλετα των ελόπαϊ κληρία. Την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι ελεύνεσαι επί την ταπείνωση της ζωής αυτού, και δούλαν από του νυν, μακαριούς είμαι πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβήν, και εντοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδία Φλόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσης εμ η μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Καθήλεν την άστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έκλεισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνει.
Χριστός γαρπή αλήθειον, ήλθεν ειν επεφάνην, σαρμής αυτόν επαξίως, και ο δε συμνήσομεν, ως πλάστην δε και δεσπότην, Αναστασία. Ενίδε αυτόν ενικός
Yeah.
Oh.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
Δεσποτών. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού εις αιών των εν αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός το κλήρο και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπερβεύσεως ημών έθνους, πάσης αρχής και εξωσίας εν το κράτη ημών, και το φιλοχρήστο στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της εν ίσω ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οίκων των εν αυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Από πάσης λήψεως, οργής, κίνδυνο και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξων, Δέσποινης ημών Θεοτόκο και Αη Πάρθενο Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώτε.
εστράπιστα πίσω. Δες πρεσβείες της Θεοτόκου ζώτες, ο ζών ημάς. Της ιέστη θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ η Ορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσω. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημά. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κυρία λέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κυρία λέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και ημαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έσανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την τόην ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Yeah, love.
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος σε φανερώτη προσκύνησης, του καρχενήτωρος στη φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των σε Υιών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσαν δόξα. Oh,
Amen.
γέννητο Κύριε, το έλεος σου επί μας. Πρόσχομεν. Αγαλιάσε δίκαιη εν Κυρίω. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, εν εκάστο ημών, εδώ τη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει, αναβάς εις ύψος, εχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, και εδώ και δόγματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστίν ημιώτη και κατέβη, πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών είναι πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε Ποιμένας και Διδάσκαλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εις άντρα τέλειον. Του Χριστού ειρήνηση του αναγνώντη και πάντη το λαό. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν
Και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ, ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούν την παραθαλασσίαν, εν ορίς Ζαβολών και Νεφθαλήμ, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου το προφήτου, λέγοντος γη Ζαβολών και γη Νεφθαλήμ, όδον θαλάσσις πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγειν, μετανοείτε ειν και γάρ. Βασιλεία των ουρανών, ειρήνηση το ευαγγελιζομένο και πάντη το λαό.
Κυρίων. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίσιος ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευθύνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτι. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χωρέσκουν, Κύριε. Και αυτοί των μαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τα γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός συγχορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, προλαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβουν, πρόσχομεν την Αγίαν ανάφοραν, εν ειρήνη προσφέρει. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν. Σί και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σί εκ του μειόντος εις το ήλαι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ενέστησας πάλι και ουκ απέστης πανταποιών Υιός ημάς εις το πρανόν ανήγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα υπέρ πλούτων απάντων ευχαριστούμεση και το ομονογενής σου Υιό και το Πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευαργεσιών, των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας και κατηξίωσας, και τη συμπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρια, πολυόμορτα, μετάφια, αρτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων άδοντα, όντα και κραγότα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαόν, Κλήρης ουρανός και
αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινούμενων, εις άφεση αμαρτιών. Be all there.
πατρός και αρχιεπισκόπημον Νικηφόρου, ον χάρις της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμών υγειάμακου ημερεύονταν και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Νικηφόρου το πανιερωτάτο και Θεοπρόβλητο Μητροπολίτο, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκο και Προέδρο τη Λυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχο πολλά τα έτη. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μία στόματι και μία καρδία, δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα λαϊ του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα. Εμένα το πνεύματο σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, το προσκομισθέντον και αγιαστέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερθάνειο και το αιρών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην εδωδίας πνευματικής πάντη καταπέμψη μην τη διαχάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμινη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμενο. Μάν επικαλείσαι σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέντες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πόση. Εν το πνεύματι σου. Τας κεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνομαι.
Ψίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίη της αγαθών εξουμάλισσον, κατ' την εκάσπη την αθία, της πλέουσης σύμπλεψον, της οδηγορούσης συνόδευσον, του νοσούν τα θείαση, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εις την ημί και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικιάει εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ο Θεής του αγιάσε ημάς, ο άνετο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίην αοράτων συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμον παντή το λαό. Πρόσχομαι τ' Άγια της Αγής συνδυάζει την ιστορία με την θεολογία. Γι' αυτό σήμερα παρουσιάζει την εξέλιξη των γεγονότων που ξεκινούν από τη γέννηση του Χριστού, φτάνουν στη βάφτισή του και προχωρούν στη δημόσια πορεία της ζωής του και ιδιαίτερα στο κήρυγμά του. Ο πρόδρομος ολοκλήρωσε το έργο του, κήρυξε ως ο τελευταίος σταθμός των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης τον ερχομό εκείνου ο οποίος θα κηρύξει μετάνοια στους ανθρώπους και θα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί. Ο ίδιος παραδίδεται στη φυλακή για να ακολουθήσει η πορεία του αποκεφαλισμού του από τον ισχυρό Ηρώδη, διότι ο προφήτης είχε χρέος να σταθεί μπροστά στον ηγεμόνα και να του πει να τον ελέγξει για την συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής του, ότι ουκ εξαισθήσει έχει τη γυναίκα του αδερφού σου. Οδηγούμενος λοιπόν στην φυλακή για τον αποκεφαλισμό του, ο Χριστός αναχωρεί και πορεύεται για να κάνει αυτή την μεγάλη διακήρυξη που κάνουν οι μεγάλοι οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο. Μόνο που στην περίπτωση του Χριστού ο ηγετικός ρόλος ήταν ο ρόλος του πάθους, του σταυρού, για να μπορέσει να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Χριστός λοιπόν προτρέπει τους ανθρώπους, μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αυτή η πρόκληση την οποία κάνει η μετάνοια δεν είναι απλά και μόνον αλλαγή σκέψης,
η αλλαγή του νοός, η μετάνοια, αλλά είναι η μεταβολή της καρδιάς από το πάθος σε μια αγαπητική κατάσταση. Η μεταβολή της ύπαρξης του ανθρώπου από την υποταγή στην φθορά και στον θάνατο προς το φως, τον φωτισμό και την Ανάσταση. Γι' αυτό συναντούμε πολύ συγκλονιστικά γεγονότα στη ζωή του Χριστού που μας δείχνουν έμπρακτα τι σημαίνει μετάνοια. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι μια μεταβολή του νοός, μια μεταμέλεια όπως έκανε ο Ιούδας. Μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 30 αργύρια και απελθόν απήξατο. Μετάνοια όμως είναι του Πέτρου, ο οποίος παρά την προδοσία, παρά τον δισταγμό, όταν αντίκρισε τα μάτια του σταυρωμένου Χριστού, τότε εξελθόν έξω έκλαυσε πικρά. Παραδείγματα λοιπόν που μας δίνει η ιστορία της πορείας και της διδασκαλίας του Χριστού για το τι σημαίνει μετάνοια, ότι δεν πρόκειται για μια ηθική τακτοποίηση κάποιων σφαλμάτων του ανθρώπου, αλλά πρόκειται για συγκλονισμό της ύπαρξης του ανθρώπου, για την μεταβολή των αισθημάτων του ανθρώπου, για την αλλαγή πορείας της σκέψης του ανθρώπου και την μεταβολή της καρδιάς από την φθορά σε ζώσα και αγαπητική. Είναι παραδείγματος χάρη η περίπτωση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία σέρνεται, ευτελίζεται, ταπεινώνεται, δεν αφήνει τίποτε από τον εγωισμό της και έρχεται να αλείψει τα πόδια του Ιησού με μοίρα για να ακούσει ότι αυτό το γεγονός συγχωρούνται αμέσως οι αμαρτίες και διασώζεται το παράδειγμα αυτής της γυναίκας στο διηνεκές μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Μετάνοια είναι η στάση του τελώνη, ο οποίος είχε έναν ρόλο αντίστοιχο με αυτό τον οποίον πραγματοποιεί η Τρόικα στις μέρες μας. Δηλαδή, εισέπραταν αβάστακτους φόρους από τους ανθρώπους, ρουφούσαν στην κυριολεξία το αίμα του λαού και αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μια εξουσία από τη ρωμαϊκή κυριαρχία, είναι αυτοί οι οποίοι εξουθένωναν τον λαόν. Και βλέπουμε τον τελώνη, τον Ζακχαίο, ο οποίος σπέβδει να ευτελίσει τον εαυτόν του ανεβαίνοντας πάνω σε μια σικαμιά και όταν του κάνει το νεύμα ο Χριστός, έρχεται, προσφέρει το ίμιση των υπαρχόντων του εις τους φτωχούς και ή την όστιε σηκωφάντησα από δίδομη τετραπλούν. Αυτή είναι μετάνοια, όπου θα μπορούσε ποτέ να προβληθεί αυτό το γεγονός ως η λύση των οικονομικών προβλημάτων στη πτωχευμένη Κύπρο και στη πτωχευμένη Ελλάδα και σε άλλες χώρες του Νότου,
όταν οι κυρίαρχοι, οι αυταρχικοί αυτοί δυνάστες, οι οποίοι έχουν κατακρατήσει το μεγάλο μερίδιο της οικονομίας στα χέρια τους, θα μπορούσαν να είχαν ίχνος μετάνοιας και να μπορέσουν να πούν αποδίδομοι το ίμιση των υπαρχόντων μου σε αυτές τις χώρες για να επιβιώσουν. Η Εκκλησία λοιπόν δίνει διεξόδους σε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα, όχι μόνον στα πνευματικά. Όμως είναι στο χέρι των ανθρώπων για να αποδεχθούν. Ένας υπήρχε ο Ζακχαίος, οι υπόλοιποι συνέχισαν το δυναστικό τους έργο. Όμως εκείνοι παρέμειναν ως οι τελώνες, οι βασανιστικοί εισπράκτορες, όμως ο Ζακχαίος παρέμεινε ως το υπόδειγμα της πραγματικής μετάνοιας των οικονομικών δυναστών των λαών. Μετάνοια υποδειγματική έχουμε με τον ληστή, ο οποίος είναι απάνω στο σταυρό. Δύο ληστές. Ο ένας από τα δεξιά προκαλεί τον Χριστό, αν είσαι γιος του Θεού κατέβα από το σταυρό, και ο άλλος ταπεινωμένος, εξουθενωμένος, παρακαλεί τον Χριστόν, μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο ληστής βρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών από τους πρώτους εκείνους με τη συγκλονιστική του μετάνοια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μετάνοια δεν είναι μια διανοητική μεταβολή, δεν είναι μια αλλαγή απλή της σκέψης, αλλά είναι συντριβή καρδιάς. Είναι αυτός ο πόνος που διαπερνά την ύπαρξη του ανθρώπου και αναγνωρίζει ότι ο εγωκεντρισμός του είναι η αιτία της καταστροφής του. Εξάλλου, εάν θα προχωρήσουμε το πράγμα και φτάσουμε στους πρωτόπλαστους, αυτό που έλειπε από τους πρωτόπλαστους ήταν η στοιχειώδη μετάνοια. Όταν πρόβαλαν την ισοθεία τους, τον εγωκεντρισμό τους, ως στοιχείο απέναντι στην θέωσή τους και εξέπεσαν, αυτό που έκαναν ήταν να επιδοθούν σε αλληλοκατηγορία. Γι' αυτό και από αυτό τον εγωισμό η ταπείνωση και η μετάνοια έρχεται ο Χριστός να υποδείξει ότι σώζει. Αλλά η μετάνοια είναι και ένα γεγονός που δεν εξαντλείται σε ένα ατομικό επίπεδο. Η μετάνοια είναι η πρόκληση στον λαό του Ισραήλ για να μετανοήσει και να επιστρέψει, να αποδεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Η μετάνοια, η πρόκληση της μετάνοιας απευθύνεται στον λαό το δικό μας. Μετάνοια με την έννοια της συνειδητοποίησης της συντριβής, του εγωκεντρισμού του και της απομάκρυσης από τον Θεό, της αναγνώρισης αυτού του γεγονότος της δοκιμασίας και την μεταβολή του τρόπου ζωής και συμπεριφοράς. Και η πρόκληση για μετάνοια πραγματώνεται. Αυτό απεδείχθη από τα παραδείγματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Η πρόκληση για τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό είναι μια πρόκληση μετάνοιας σήμερα, μιας μετάνοιας αλλαγής καρδιάς, αλλαγής τρόπου συμπεριφοράς, μεταβολής
της αγάπης στον κάθε άνθρωπο, της αγάπης αυτής η οποία ξεχυλίζει και η οποία δίδεται ως φιλανθρωπία, ως κενωτική προσφορά κατά το υπόδειγμα της αγάπης του ίδιου του Χριστού, ο οποίος όντας αναμάρτητος δέχεται να κενώσει την ύπαρξή του και να ανεβεί στο Σταυρό, να σηκώσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και να προσφέρει τη σωτηρία και τη λύτρωση. Ο σκοπός λοιπόν της μετάνοιας είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μια πολιτική έννοια, δεν είναι μια πολιτική αναφορά σε θεσμό εξουσίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι η βίωση της αγιότητος. Είναι μια πνευματική κατάσταση στην οποία προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή η αγιότητα την οποία εβίωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας και είναι μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η Βασιλεία του Θεού σημαίνει η κοινωνία της αγάπης του Τριαδικού Θεού σε μια κατάσταση ιστορική και μεταφυσική, σε μια κατάσταση βιωματική και εμπειρική, η οποία πραγματώνεται με το ναι του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, λέγοντας ο Χριστός ότι ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού κατά την πατερική ερμηνευτική παράδοση, σημαίνει ότι ήρθε η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού και αυτοί οι οποίοι εντάσσονται, βαπτίζονται και εντάσσονται σε αυτό το σώμα είναι εκείνοι που υποχρεούνται να κάνουν τον αγώνα της αγιότητος, έναν αγώνα που μεταπλάθει τον κόσμο, τον κάνει πιο ανθρώπινο, τον κάνει πιο βιώσιμο, τον κάνει πιο πολιτισμένο, τον κάνει να έχει φιλάνθρωπα αισθήματα στο συνάνθρωπό του. Είναι μια κατάσταση πνευματική λοιπόν, η οποία ξεπερνά κάθε πειράματα και σχήματα της πολιτείας των ανθρώπων, η οποία θέτει θεσμούς, φραγμούς, όρους λειτουργίας. Η προϋπόθεση της μετοχής τη Βασιλεία του Θεού είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και ο Χριστός προτρέπει. Μετανοείτε για να γίνετε μέλη της πολιτείας της Βασιλείας του Θεού. Αμήν. Ενείτε των Κυριών εκ των ουρανών, αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίσιος και αγάπης προσέρχεται του δίπλωσου το μυστήριο. Amen.
Σε Κύριε,
και αγιάζον τους επισήμεπιθώντας όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτο. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχά στον δούλο σου σώτεραν άπαρσον, φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάβαση σου Κύριε, όπου πάντες οι άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσισαντι, και τα σωδυναλίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτεραν άπαυσον. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώρας πόρος κύσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Θα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετινεώμετα εν υπέρα αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Πέτρου, Λουκίας, Παρασκευής, Χρήστου, Ευτυχίας, Βαρνάβα, Ανάστας, Χρήστου, Ανδρονίκης, Ευσταθίου, Παναγιώτας, Νικολάου, Λαμβριανής, Νικοκλή, Μαρίτσας, Χρήστου, Ιωάννου, Ευπραξιάς, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου Θεάνος, Χρήσου Χριστάκη, Μαριά Μοναχή, Σαμπτούλα, Σιλιανού, Ελένη Αρτεμίου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή, πάμπλη μέλημα εκουσιών και ακούσιων, όπω κύριο ο Θεό τάξει τα ψυχά αυτών, εν θα οι δίκαιοι να πάβονται, τα λέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετη σώμεθα του κυρίου δεηθώμε. Κύριε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολων καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τα ψυχάς των και κοιημένων δούλων σου, Πέτρου, Λουκίας, Παρασκευής, Χρήστου, Ευτυχίας, Βαρνάβα, Ανάστας, Χρήστου, Ανδρονίκης, Ευσταθίου, Παναγιώτας, Νικολάου, Λαμπριανής, Νικοκλή, Μαρίτσας, Χρήστου, Ιωάννου, Ευπραξίας, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου, Θεανούς, Χρήστου, Χριστάκη, Μαριά Μοναχής, Ανθούλας, Τηλιανού, Ελένης και Αρτεμίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη, λύπηκε στον αγμός, παναμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτής, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση στον και κοιημένον δούλο σου, Πέτρου, Λουκίας, Παρασκευής, Χρήστου, Ευτυχίας, Βαρνάβα, Ανάστας, Χρήστου, Ανδρονίκης, Ευσταθίου, Παναγιώτας, Νικολάου, Λαμπριανής, Νικοκλή, Μαρίτσας, Χρήστου, Ιωάννου, Ευπραξίας, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου, Θεανούς, Χρήστου, Χριστάκη, Μαριά Μοναχής, Ανθούλας, Τηλιανού, Ελένης και Αρτεμίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω, με σύν τον Άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι,
νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία θα τη μνήμη από τον αγάπη και αείμον θα δε κρίμον. Αιωνία θα τη μνήμη από τον αγάπη και αείμον θα δε κρίμον. Αιωνία θα τη μνήμη από τον αγάπη και αείμον θα δε κρίμον. Κυρίου και έλεος αυτού έλθε εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτής είναι καταδεξάμενο τα τηρημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χριστοστόμου, ου και τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ερμήλου και Στρατονίκου, οντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Στρεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και άμονη τάφτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας και ιεράμονης ταύτης και πάντων των Ορθοδόξων. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει το περίεργο με λαό. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.